Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπαρτακού, όπου σε λίγα λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα στα Grand Καμάρια και τους Flint Tropics στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Summer Development League. Όλα είναι έτοιμα τώρα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το Τζάμπολ βγάζει νικητές τους σημερινούς γηπεδούχους με τα Grand Καμάρια να έχουν την πρώτη επίθεση. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ίδιο ρεκόρ 1-1. Έχουν καταφέρει να πάρουν μια νίκη και να γνωρίσουν και μια ήττα μέχρι στιγμής αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές, οι οποίες έχουν αγωνιστεί στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Από τη μία τα Grand Καμάρια έχουν επικρατήσει τον Grava Thunders και έχουν ιδρυθεί από την Πόρτο, ενώ από την άλλη Flint Tropics νίκησαν τους, ιτήθηκαν από τους Παπαμπούλτες, χωρείτε, και επικράτησαν τον ESDA Graduates. Ξεκινούν τώρα άστοχα το σημερινό παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε σφύριγμα, καθώς η μπάλα κατέληξε εκτός. Τώρα γίνεται και μια προσπάθεια εκεί να στηριχτεί το στρώμα εκεί για να μην χτυπήσει κάποιος. Όπως είπαμε, οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1. Κάποια από τις δύο θα γνωρίσει σήμερα την δευτερίτα της και κάποια θα δώσει συνέχεια στις νίκες. Θα συνεχίσει μάλλον με νίκη και θα βρει την δεύτερη, το δεύτερο ροζ σκύλο αγώνος. Να δούμε τώρα το σημερινό μάτς με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στην επίθεση. Άστοχη αυτή, νέα ευκαιρία τώρα για τα Καμάρια. Άστοχη και ο Ζανακώστας. Αρχέλα ως οργανώνει. Βγαίνει ο Γκατζιρούλης για να πάρει, ο Σεράφεμ Γκατζιρούλης. Καθώς έχουμε και τον Βασίλη, ανενόχλητο τρίποντο και έχουμε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Διαχειρός Γράσου, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ, θα κάνει το 0-3 με αυτή την τρίποντη εκτέλεση. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Ο Ζαλακώστας πάει μέχρι μέσα για το 2-3. Ο Γιώργος Ζαλακώστας, καθώς υπάρχει άλλος ένας Ζαλακώστας στα Καμάρια, ο Βασίλης. Έχουμε τεχνική ποινή στον προπονητή των γηπεδούχων. Εστοχή στην βόλη ο Γκατζιρούλης, ο Σεράφεμ Γκατζιρούλης, θα γράψει το 2-4. Κράσος. Βασίλης Κατζιρούλης πιέζεται παραλίγο να χάσει. Μπάλα κυλάει στο παρκέ και φτάνει στα χέρια των κίτρινων. Ζαλακώστας. Του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Γίνεται το κλέψιμο. Αρχέλα ως τώρα. Παίρνει την μπάλα μπροστά. Κλείνεται και από τρεις αντιπάλους ο Εθνιόπουλος. Διαμαρτύριες για βήματα από τους γηπεδούχους. Γκατζιρούλης βγάζει έξω. Αρχέλαος θα το πάρει από την κορυφή. Είναι αδύναμο το σουτ. Μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για τους γηπεδούχους. Λαγουρός. Λαλακώστας. Φτάνει στον έτερο Ζαλακώστα τον Βασίλη. Θα το πάρει εκείνος και θα το βάλει από το πλάι. 4-4. Κράσος.
Σεραφείμ Γκατζηρούλης από τα δεξιά, υποπίεση, δεν θα έρθει το καλάθι. Ευθυμιόπουλος ανανεώνει, πάει και αυτό σε μια δύσκολη προσπάθεια, καθώς πήδηξε μπροστά του ο Βασίλης Ζαλακώστας και αυτός είναι που του κάνει και το φάουλ. Πρώτο ομαδικό από τα Καμάρια, το οποίο στέλνει στην γραμμή τον Ευθυμιόπουλο. Αστοχός εκείνος στην πρώτη, παραμένει το 4-4. Θα βάλει την δεύτερη για το 4-5. Έχει μείνει εκεί ξεχασμένος στην αντίπαλη άμυνα, βράνησε εδώ η άμυνα τον Fleet Tropics και ανενόχλητος θα πετύχει το καλάθι ο Χρυσίνας για το 6-5. Τον έχασαν εκεί οι φιλοξενούμενοι, αλλά θα έρθει άμεσα η απάντηση από τον Αρχέλαο για το 6-7. Από κοντά σηκώνεται, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φαουλ ο Βασίλης Ζαλακώστας. Το 7. Διαμαρτυρίες εκεί από τους Flint Tropics, καθώς ακούστηκε η κόρνα της λήξης. Μέσα στη λιωματική βολή θα έρθει το 9-7 στο σύμπτυο πλέον οι γηπεδούχοι. Αρχέλαος τώρα για τους Flint Tropics, Κατζηρούλης ψάχνει επιλογές, έχει σταματήσει την τρίπλα και πιέζεται κιόλας. Ευθυμιόπουλος του δίνει τη βοήθεια. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των φιλοξενούμενων, Αρχέλαος στα 2 δευτερόλεπτα πρέπει κάποιος να εκτελέσει, δεν έχει δει το ρολόι ο Αρχέλαος. Δεν είδε ότι δεν απέμεναν άλλα δευτερόλεπτα. Έτσι δεν ήρθε η έγκυρη εκτέλεση και τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. 5-29 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το 9-7 είναι υπέρ των Γκραν Καμάρια. Ζαλακώστας πέρασε η πάσα του από τα αριστερά, δεν είναι εύστοχη εκτέλεση. Ζαλακώστας μαζεύει ξανά. Καλή εδώ αντίδραση από τον Ευθυμιόπουλο, Κατζηρούλης κρατάει. Γράσος. Αρχέλαος. Πασάρι στον Ευθυμιόπουλο, τον δυσκολεύει αρκετά. Η μπάλα φτάνει στον Σεράφιμ Κατζηρούλη, ο οποίος εκτελεί από την δεξιά γωνία. Βασίλης Κατζηρούλης τώρα έπειτα από το επιθετικό rebound. Θα γίνει το κλέψιμο. Γιώργος Ζαλακώστας. Με τις τρίπλες κρατάει την μπάλα. Τσακανίκας, πασάρι τελικά. Έχουμε. Η κατοχή παραμένει στους κίτρινους. Ζαλακώστας αποφασίζει να εκτελέσει, θα στοχίσει. Καθαρίζει το rebound ο Γκατζηρούλης, ο οποίος εκεί με μια περιστροφή ξεφεύγει από την πίεση. Αρχέλαος ανεβαίνει κάπως η ένταση στις τελευταίες φάσεις. Κατζηρούλης πάνω του, ο Αθανασόπουλος τον βάζει πλάτη τώρα, ένα δευτερόλεπτο, τελειώνει η επίθεση των Flint Tropics, ακόμα ένα λάθος με το χρονόμετρο επίθεσης για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι καλούν και time out. Επιστρέψαμε μετά το time out των Flint Tropics, με τον Τσακανίκα να κατεβάζει. Γυρίζει με το δεξί και εκτελεί εύστοχα ο Χρυσίνας για το 11-7. Στο σύν 4 πλέον οι γηπεδούχοι. Κατζηρούλης θα το πάρει τελικά, θα στοχίσει.
και ακολούθησε τη φάση, πήρε το rebound ο Τζανέτης, πήρε και το φάουλ. Πρώτο ομαδικό και για τα Γκραν Καμάρια. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες, 2,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Δεν θα περάσει η πάσα από την επαναφορά, εθνιδιασμός τώρα για τα Καμάρια. Άστοχο το lay-up, Κατζηρούλης μαζεύει. Κατεβάζει κιόλας, επιλέγει να πασάρει στον αέρα, Τζανέτης προσπαθεί να συγκρατήσει, τα καταφέρνει. Ευθυμιόπουλος δεν περνάει, αλλά όχι, έχουμε πόδι. Γιώργος Αλακώστας, Τσακανίκας. Βάζει πλάτη τον Ευθυμιόπουλο. Περνάει η πάσα του πολύ ωραία ανάμεσα από δύο παίχτες. Αλλά δεν ήρθε το καλάθι εκεί από τον Αφανασόπουλο. Αρχέλαος τώρα θέλει να βγει γρήγορα μπροστά. Θα πετύχει το καλάθι με το δεξί χέρι. 19. Στο δίποντο πλέον ξανά το μάτς. Τσαλακώστας, η μπάλα έφτασε με κάποιον τρόπο στον Αφανασόπουλο, ο οποίος θα στόχισε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Τσακανίκας αφήνει έξω. Χρυσίνας θα το πάρει, δεν θα το βάλει, με συγχωρείτε. Ο Τζαλακώστας ήταν. Η κατοχή παραμένει στους κίτρινους. Βασίλης Γκατζηρούλης τώρα επιστρέφει στο παρκέ. Παίρνει την θέση του Ευθυμιόπουλου, ο οποίος ζήτησε αλλαγή. Γιώργος Αλακώστας, Τσακανίκας, Χρυσίνας ξανά στον Τσακανίκα, ανάμεσα από δύο παίχτες προσπαθεί να συγκρατήσει, προσπαθεί να βρει και το σουτ. Δεν θα τα καταφέρει να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Ακόμα είναι επιθετικό rebound για τα Καμάρια. Τσακανίκας θα το πάρει και αυτό θα το βάλει τώρα. 13-9. Είχε εμπιστοσύνη στα χέρια του. Έπειτα από το πρώτο άστοχο. Πήρε στη συνέχεια ξανά την προσπάθεια και κατάσταση το 13-9, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 48 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Κατζηρούλης αλλάζει κατεύθυνση. Γιαννέτης από τα δεξιά, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ τον Γιώργο Ζαλακώστα, ο οποίος πούκαρε με φόρα προς τα μέσα και κέρδισε το δεύτερο ομαδικό των Flint Tropics. Έστω στην πρώτη, 14-9. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη ο Γιώργος Αλακώστας, αστοχή. Ένα ακόμα επιθετικό rebound προστίθεται στη λίστα για τους γηπεδούχους. Τσακανίκας. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. Περνάει η μπάλα έξω. Αθανασόπουλος θα εκτελέσει για 3, δεν είναι καλό το σουτ, τώρα λίγη έρμπολ. Και απομένουν 12 δευτερόλεπτα για τους Flint Tropics. Αρχέλαος αφήνει την μπάλα να κυλήσει, τώρα ξεκινάει να μετράει αντίστοιχα ο χρόνος. 9 δευτερόλεπτα, Αρχέλαος πιέζεται από 2, θα πάρει το φάουλ. Έχουν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Δεύτερο φάουλ του Χρυσίνα. 7,1 τώρα στο ρολόι. Κατζηρούλης. Τα 4 δευτερόλεπτα από τα δεξιά θα στοχίσει. Και φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ το 14-9. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει μπροστά τα Γκραν Καμάρια. 14-9, Ευθυμιόπουλος παίρνει. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα από τους κίτρινους, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει μια πεντάδα με αρκετές αλλαγές.
Γιώργος Αλακώστα, ο οποίος είναι ο μόνος που έμεινε στο παρκέ από την προηγούμενη πεντάδα. Κουντούρης, Λαγουρός, Καραγιάννης και Σκουρίδης είναι οι τέσσερις που πέρασαν στο παρκέ. Ενώ ο Ζαλακώστας εκτέλει εύστοχα στην πρώτη προσπάθεια. 15-9. Μέσα η δεύτερη για το 16-9. Κράσος. Περνάει πάσα για τον Βασίλη Κατσιρούλη. Αστοχή εκείνος, αλλά είναι και ο Γράσος για να κάνει το follow. Για το 16-11. Κουντούρης με το δεξί θα κοπεί από τον Τσέκερη. Έχουμε φάουλ αντιαθλητικό από τον Γιώργο Ζαλακώστα. Στις βολές τώρα ο Γράσος για να εκτελέσει τις βολές του αντιαθλητικού φάουλ, αστοχή στην πρώτη. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. 0-2 από τον Γράσο, ο οποίος δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του δόθηκε. Η μπάλα δεν φτάνει στον Τζέκερη. Καλή άμυνα από τον Σγουρίδη, ο οποίος παίρνει και πάλι κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δεν θα έρθει το καλάθι, πάει και σε δεύτερη προσπάθεια, άστοχη και αυτή. Γράσος κοιτάζει γύρω του, βλέπει τον Ευθυμιόπουλο, γυρίζει εκείνος. Βασίλης Κατσιρούλης σε ένα δύσκολο λέει, πολύ ωραίο καλάθι. 16-13. Σταγουρός, Ζαλακώστας, η μπάλα στον Κουντούρη. Στα 8 δευτερόλεπτα η εκτέλεση δεν είναι εύστοχη. Ζανέτης κατεβάζει. Μπουκάρε και ανάμεσα στο Μπούγιο, η κατοχή είναι για τα Καμάρια. Καθώς ακούμπησε τελευταία στο σώμα του Ζανέτη. Όχι. Η κατοχή είναι για τους Φλιτρόπιτς. Τσέκερης. Σηκώνεται αστοχή. Ζανέτης στο επιθετικό rebound. Θα πάρει το foul από τον Κουντούρη, ο οποίος διαμαρτύρεται και αυτός από την μεριά του. Έχουμε τώρα μια διακοπή. Γίνονται και κάποιες συστάσεις στους αρχηγούς των δύο ομάδων για τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, οι οποίες είναι αρκετές μέχρι στιγμής, μπορώ να πω. Η ένταση έχει αυξηθεί στις τελευταίες φάσεις για τις δύο ομάδες να έχουν κάποια παράπονα, ωστόσο σίγουρα σε αυτή την ένταση δεν μπορεί να βγει καλά το μάτς. Αυτό τους εξηγούν τώρα οι διαιτητές. Και αυτό εξακολουθούν να εξηγούν και στον προπονητή των γηπεδούχων. Ζανέτης είναι ήδη στημένος στην γραμμή των βολών. Και τώρα νομίζω σιγά σιγά θα έχουμε και την συνέχεια του μάτς. 16-13 υπερθυμίζω το σκορ. 8-18 ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου.
Εύστοχο στην πρώτη, 16-14. Θα βάλει και την δεύτερη βολή ο Τζανέτης. Είναι το 16-15, πλησιάζουν στο πόντι Flint Tropics. Τζαλακώστας δεν μπόρεσε να περάσει τον Κουντούρη. Σε δεύτερο χρόνο τόσο βγήκε η πάσα. Κουντούρης σηκώνεται και μπροστά στον ψηλότερο Τσέκερ, ο οποίος θα του κάνει την τάπα, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τη συνέχεια τον Σμπουρίδη, ο οποίος θα πάρει το καλάθι και φάουλ. Με τα καμάρια να ξεφεύγουν στο 18-15 και να έχουν και μία βολή για να ανεβάσουν την διαφορά στους 4 πόντους. Θα τη χάσει ο Σμουρίδης, δεν αλλάζει το 18-15, πίεση τώρα αναγκάζει τον Βασίλη Κατσιρούλη να κάνει το λάθος. Κουντούρης. Καραγιάννης, παίρνει ξανά. Σμουρίδης. Βγήκε η πάσα, αλλά δεν βγήκε το σουτ στα 1 δευτερόλεπτο, προλαβαίνει και εκτελεί ο Κουντούρης, αλλά δεν βρίσκει στόχο, η κατοχή παραμένει στα καμάρια. Επίθεση 14 δευτερόλεπτων τώρα για τους γηπεδούχους. Καραγιάννης αμέσως αστοχή. Τσέκερης κατεβάζει. Τζανέτης παίρνει. Ευθυμιόπουλος σηκώνεται εκτός ισορροπίας. Τζαλακώστας ανεβάζει ταχύτητα. Η πάσα πέρασε, δεν ήρθε το καλάθι. Γράσος. Κατσιρούλης βλέπει ότι έχει λίγο χώρο. Ωραία πάσα για τον Τσέκερη, θα πάρει το φάουλ εκείνος και τις δύο βολές. Τσέκερης τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας έπειτα από το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Θα χάσει την πρώτη. 18-15 παραμένει το σκορ. Θα χάσει και την δεύτερη, Κουντούρης μάζεψε. Σμουρίδης θα κάνει βήματα. Κατζηρούλης, τον ακολούθησε και αρχικά ο Κουντούρης. Τζανέτης, Τσέκερης, ξανά για Τζανέτη. Έχει βάλει πλάτη τον αντίπαλό του. Έχει και 7 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, αλλά θα πασάρει σε αντίπαλο. Καλακώστας τώρα έχει την ευκαιρία να τρέξει. Κόντρα στον Κατζηρούλη θα στοχίσει, αλλά έχουν και δεύτερη ευκαιρία με τον Λαγουρό. Αυτός είναι που βρήκε το καλάθι. 20-15 πλέον το σκορ. Ακόμα ένα λάθος από τους φιλοξενούμενους. Προσπαθεί να σώσει και την κατάσταση ο Τσέκερης. Δεν τα καταφέρνει. Κουντούρης αλλάζει κατεύθυνση, αλλά τον ακολούθησε ο Τζανέτης. Έγινε το κλέψιμο. Τσέκερης. Γράσος. Προλαβαίνει τον αντίπαλο τον Κατζηρούλη. Σε εκτελεί για 2. 20-17. Κώστας αφήνει στο πλάι, έχει γίνει φάουλ από τον Τζανέτη. Τρίτο ομαδικό, τον Flint Tropics. Ζαλακώστας υποδέχεται.
Βουρίδης. Καγουρός θα το πάρει, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα, η οποία κύλησε ο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Τελευταία 5,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Τα Γκραν Καμάρια σταθερά μπροστά στο σκορ. Ζανέτης έχει πάρει καλύτερη θέση εκεί από τον Κουντούρη, ο οποίος αναγκάζεται να κάνει το φόλ για να γλιτώσει εκεί το καλάθι η ομάδα του. Ζανέτης, Κατζηρούλη δεν συνεργάζονται. Σεραφείμ τώρα θέλει να πάει προς τα μέσα του, κρατάει το χέρι ο Ζαλακώστας και θα κάνει το φάουλ. Τρίτο φάουλ και για τα Γκραν Καμάρια. Έτοιμος για δύο βολές ο Σεραφείμ Κατζηρούλης, ο οποίος εκτελείται την πρώτη, θα τη χάσει. Παραμένει το 20-17. Χάνει και την δεύτερη, εκεί παλεύει για το rebound ο Σγουρίδης, αλλά δεν μπορεί να πάρει την κατοχή για την ομάδα του. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των άσπρων. Αρχέλαος επιστρέφει στο μάτς, θέση του Τζανέτη. Κατζηρούλη του φαίνει ωραία μπροστά και θα εκτελέσει πολύ όμορφο καλάθι εδώ από τον Σεράφιν Κατζηρούλη για το 20-19. Κουντούρης. Παρακινδυνευμένη πάσα, δεν πέρασε. Έγινε το κλέψιμο, αυτό του λέει και ο Σγουρίδης ότι δεν ήταν και τόσο καλή επιλογή. Κατζηρούλης με φόρα προς τα μέσα θα στοχίσει. Ανεβαίνει κάπως η ένταση τώρα στις τελευταίες φάσεις. Κουντούρης από τα δεξιά, λίγο έλειξε να πετύχει το καλάθι. Πήρε ωστόσο το φάουλ και τις δύο βολές. Δείχνουν διάθεση οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής να τρέξουν αρκετά. Όποτε έχουν την ευκαιρία χτυπούν στον ευνηδιασμό. Κουντούρης τώρα στην γραμμή, εκτελεί την πρώτη, θα την χάσει. Έξω και η δεύτερη. Δεν πήρε κάτι από αυτή την ευκαιρία ο Κουντούρης, ούτε τα Γκραν Καμάρια. Αρχέλαος. Κατσιρούλης κρατάει. Δεν θα βγει η συνεργασία με τον Αρχέλαο. Σηκώνεται αστοχή ο Αθανασόπουλος. Αστοχή και στην δεύτερη προσπάθεια. Αρχέλαος. Βασίλης Κατσιρούλης στα κατευθείαν είδε τον τσέκερη του, πέρασε την ασίστ. 20-21 μπροστά η Φλιντρόπιτς πλέον. Καραγιάννης. Κουντούρης. Αρχέλαος τον παίζει καλή άμυνα μέχρι στιγμής. Έχουμε εκεί κάποια σύγκρουση. Ο Σγουρίδης κρατάει το πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Όπως και να έχει, είναι δύο βολές για τον Σγουρίδη. Συμπληρώθηκαν και τα πέντε ομαδικά των Fleet Tropics. Αστοχος στην πρώτη, παραμένει το 20-21. Χάσει και τη δεύτερη, το rebound στα χέρια του Κατζηρούλη. Γράσος ρίχνει τώρα ταχύτητα.
τσεκάρει τις επιλογές του, περνάει πάσα για τον Βασίλη Γατζηρούλη, θα έρθει και το δίποντο 20-23, στο συν 3 πλέον η Φλιτρόπιξ. Οι οποίοι έχουν κάνει ένα σερί 8-0. Κουντούρης θα στοχίσει, Αρχέλαος τώρα. Βασίλης Κατζηρούλης θέλει να πλησιάσει ξανά με το δεξί. Θα του γίνει το φάουλ. Ο Καραγιάννης θα κάνει την παράβαση. Συμπληρώνουν τα 5 ομαδικά και τα Γκραν Καμάρια. Έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Οι 15 έχουν επιστρέψει οι Φλιντρόπιξ και με ένα σερί 8-0 έχουν φτάσει το σκορ στο 20-23. Άστοχος στις δύο προσπάθειες ο Βασίλης Γατζηρούλης. Θα πάρει την προσπάθεια αλλά θα κοπεί εκεί από τον Ευθυμιόπουλο ο Αθανασόπουλος. Έχουμε φάουλ από τον παίχτη των γηπεδούχων. Έτσι είναι βόλες για τους φιλοξενούμενους. Ευθυμιόπουλος τώρα στην γραμμή. Άστοχος στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη ο Ευθυμιόπουλος, αλλά η μπάλα πάει ξανά στα δικά του χέρια. Αρχέλαος λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τηλεπτό της δεύτερης περίοδου. Αρχέλαος το θέλει, το πήρε και το έβαλε. 20-25. Στο συν 5 πλέον. Οι Φλιντρόπιξ, οι οποίοι συνεχίζουν το σερί τους και αναγκάζουν τα Γκραν Καμάρια να καλέσουν time out. Στο 0-10 έχει φτάσει το σερί των Φλιντρόπιξ, οι οποίοι έχουν καταφέρει να φέρουν το σκορ στο 20-25. Όχι μόνο έχουν περάσει μπροστά, αλλά έχουν πάρει και μια μικρή απόσταση 5 πόντων. Φάουλ τώρα στον Καραγιάννη, ο οποίος έχει δύο βολές στην διάθεσή του, 1.42 ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Σε ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς μέχρι στιγμής, με αρκετή ένταση, αρκετό πάθος και από τις δύο πλευρές. Άστοχος στην πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη εύστοχα, 21-25. Βάζει και τέλος στο σέρι των αντιπάλων του. Αρχέλαος. Σεραφείμ Γατζηρούλης. Ζητάει ο Αρχέλαος, φτάνει σε κυρώνει μπάλα. Ξανά Σεραφείμ Γατζηρούλης, θα πάρει το τρίποντο αστοχή. Η μπάλα καταλήγει εκτός και περνάει στα χέρια των κίτρινων. Βουρίδης από τα αριστερά, νέο σφύριγμα. Το φάουλ έγινε από τον Τσέκερη, ο οποίος έχει 3 φάουλ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό για τους Φλιντρόπιξ. Εστοχή στην πρώτος Γουρίδης, 22-25. Θα χάσει την δεύτερη. Ζανέτης. Μπαίνουμε
μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Τζανέτς πήγε μόνος στη φάση. Τσαγέννης πίεζε, αλλά η μπάλα περνάει για τον Αθανασόπουλο. Ψηλή πάσα για τον Σγουρίδη, κλείνεται από δύο, αναγκάζεται να αφήσει έξω. Αθανασόπουλος έχει βρεθεί εκεί αμαρκάριστος. Τον έχασε η αντίπαλη άμυνα, 24-25. Στον πόντο πλέον το παιχνίδι. Πλησιάζουν ξανά τα κράνη καμάρια. Αρχέλαος δίνει τον Ευθυμιόπουλο. Σκαστή πάσα για τον Τσέκερη, θα εκτελέσει εκείνος αμέσως. Ήταν λίγο πιο δυνατό το σουτ. Το έδαφος ο παίχτης των γηπεδούχων, ο οποίος βρήκε τον συμπαίκτη του. 16 δευτερόλεπτα όλα για τα καμάρια. Τώρα αυτό φωνάζει και ο προπονητής τους. Πάνε σε γρήγορη επίθεση. Οι γηπεδούχοι και καλά κάνουν. Ο Αθανασόπουλος εκτέλει εύκολα για το 26-25. Αρχέλαος θα χάσει 2 δευτερόλεπτα τώρα για τα καμάρια από το κέντρο. Κουντούρης, ασοχή. Και φτάνουμε στο φινάλε και της δεύτερης περίοδου. Με τα γκραν καμάρια να βρίσκονται μπροστά στο σκορ, να βρίσκονται στο συνένα με το σκορ στο 26-25. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Με τα γκραν καμάρια να έχουν καταφέρει στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου να ανακτήσουν το προβάδισμα, ενώ θα πετύχουν ένα πολύ ωραίο καλάθι. Το μισό καλάθι ανήκει στον Τσακανίκα, ο οποίος πέρασε τρομερία του. Τον Λαγουρό, τον Χριστίνα, με συγχωρείτε, για να έρθει το 28-25. Πλέον το σφαιρί των γηπεδούχων φτάνει στο 8-0. Υπενθυμίζουμε, το σκορ ήταν στο 20-25. Τώρα έχουν καταφέρει οι κίτρινοι να ανατρέψουν την κατάσταση, να πάρουν το προβάδισμα και να φτάσουν μάλιστα και στο συν 3 με αυτό το 28-25 που έχουμε μέχρι στιγμής. Μπάλα τώρα για τους Φλιντρόπικς. Κατζηρούλης, καστή πάσα για τον Τσέκερη. Αστοχή εκείνος, το rebound στα χέρια των κίτρινων. Τσαλακώστας. Παίρνει και πάλι Τσακανίκας. Βασίλης Τσαλακώστας τώρα θέλει να πάει προς τα μέσα, τα καταφέρνει, αλλά αστοχή στο ανάποδο layup. Ψάχνει την πάσα ο Γράσος, δεν βγήκε σε εργασία με τον Τζανέτη, φεύγει ο Κουντούρης γρήγορα μπροστά. Αποφασίζει να εκτελέσει μόνος του, αλλά δεν τα καταφέρνει. Κατσιρούλης καθαρίζει το rebound, δίνει και στον αδερφό του, Τσεκέρης. Από τα δεξιά, Τζανέτης μαζεύει. Ανανεώνει την επίθεση του φιλοξενούμενη, Βασίλης Κατσιρούλης τώρα, airball. Δεν ήταν καλές οι επιλογές στις τελευταίες επιθέσεις των Φλιντρόπικς, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν σκορ στην τρίτη περίοδο. Τσακανίκας. Τσαλακώστας. Περνάει, πάσα για τον έτερο Τσαλακώστας, συνεργάστηκαν οι δυο τους. 30-25. Κατζηρούλης, καλή άμυνα προς στιγμήν στο έδαφος. Δύο παίχτες των Φλιντρόπικς, τρομερές μάχες. Στο μάτς έχουμε τζάμπουλ. Έχουμε και το time out. Επιστροφή έπειτα από το time out. Μπάλα. Είναι για τους Φλιντρόπικς, παρακινδυνευμένη εδώ η πάσα. Βάζει δύσκολο στον εαυτό τους χωρίς λόγο οι φιλοξενούμενοι. Συγκρατεί ο Σεραφείμ Κατζηρούλης, ο οποίος θα χάσει από τον Γιώργο Ζαλακώστα. Πολύ καλή άμυνα από τον παίκτη των γηπεδούχων, ο οποίος θα φτάσει και μέχρι το τέλος. 32-25. Γίνει ακόμα ένα λάθος τώρα από τους φιλοξενούμενους. Ο Σεραφείμ Κατζηρούλης, με συγχωρείτε, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Θα καθίσει τώρα στον πάγκο στη θέση του
περνάει ο αρχιελαός. Τσακανίκας. Κρατάει, ψάχνει επιλογή για να πασάρει. Γυρίζει, βρίσκει τον Ζαλακώστα από κοντά εκείνο. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Αρχέλαος. Πάνω του Κουντούρης, ο οποίος πιέζει ψηλά. Ζανέτης είδε τον Τσέκερη, του πέρασε την μπάλα. Δεν εκμεταλλεύτηκε την πάσα εκείνος. Κουντούρης. Ζαλακώστα στον έτερο, Ζαλακώστα, και εργάστηκαν οι δυο τους με απόλυτη επιτυχία, καλάθι και φάουλο από τον Βασίλη Ζαλακώστα, ο οποίος ανεβάζει πλέον την διαφορά στους 9 πόντους, 34-25. Και έχει ευκαιρία τώρα, αν ευστοχίσει στην προγραμματική βολή, να πάει την απόσταση στους 10 πόντους. Δεν θα το κάνει καθώς αστοχή. Γράσος. Πάει μέχρι το τέλος. Τζανέτης θα κοπεί. Κρατάει. Το έδαφος του Τζανέτης θα χάσει. Κουντούρης. Η μπάλα στον Ζαλακώστα, πάει προς τα μέσα εκείνος. Θα πάρει το φάουλ. Να δούμε αν είναι αντιαθλητικό. Ο ένας διαιτητής δείχνει αντιαθλητικό. Νομίζω πως έχει δοθεί αντιαθλητικό, ναι. Κάποιες διαμαρτυρίες εκεί στον διαιτητή, ο οποίος τα λέει με τους παίχτες των δύο ομάδων. Μένει μόνος τώρα στην βολή ο Γιώργος Ζαλακώστας, καθώς είναι αντιαθλητικό το φάουλ. Άστοχος στην πρώτη. Η διαφορά παραμένει σε μονοψήφιο. Έχει ακόμα μια προσπάθεια ο παίχτης των γηπεδούχων. Θα τη χάσει και αυτή. Δεν αλλάζει το 34-25. Γιώργος Ζαλακώστας. Φέρνει με χέρι στον Τσακανίκα. Κουντούρης τώρα. Πάει από τα δεξιά. Ξανά η μπάλα στα χέρια του. Ζαλακώστας σηκώνεται, θα πάρει το φάουλ από τον Τζανέτη. Θα πάει ξανά στην γραμμή των βολών ο Ζαλακώστας, ο οποίος νωρίτερα αστόχησε και στις δύο προσπάθειες. Έχει και αυτή την φορά στην πρώτη προσπάθεια. Δεν αλλάζει το 34-25. Έξω και η δεύτερη. Τέσσερις συνεχόμενες χαμένες βολές από τον Γιώργο Ζαλακώστα. Αρχέλαος. Επιλέγει τον Ευθυμιόπουλο. Αρχέλαος. Ψάχνει ξανά την πάσα Τζανέτης. Φάουλ από τον Κουντούρη. Αρχέλαος. Παραμένει πάνω του ο Κουντούρης, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στο μαρκάρισμα. Αστοχή εκείνος με τη βοήθεια του ταμπλό. Ζαλακώστας. Αφήνει στα δεξιά στον Κουντούρη. Παίρνει και πάλι.
Τσακανίκας, καλή άμυνα από τον Γράσο. Ο Τσακανίκας βρίσκει τρόπο να εκτελέσει, αλλά δεν ήταν καλή προσπάθεια. 2 δευτερόλεπτα, σηκώνεται εκεί στη λήξη του χρόνου, προλαβαίνει το ρολόι ο Χρυσίνας και κάνει το 36-25. Εσυμιόπουλος θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Η μπάλα παραμένει εντός παρκέ. Ζαλακώστας, η Σίνα σηκώνεται εκεί κόντρα στον Αρχέλαο, θα τον νικήσει κατά κράτος. Θα γράψει το 38-25 και πλέον οι Φλιτρόπικς βλέπουν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα ήθελαν και καλούν time out. Το momentum είναι στην πλευρά των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα σερί 18-0 παρακαλώ από το 6-0 που είχαν καμπάτσα στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχουν αφήσει τους αντιπάλους τους χωρίς καλάθι μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο και με ένα σερί 18-0 έχουν καταφέρει να φέρουν το σκορ στο 38-25, στο σύν 13 πλέον τα Καμάρια, που μέχρι στιγμής δείχνουν να ελέγχουν το μάτς. Τζανέτης, ακόμα μια δύσκολη προσπάθεια από τους Φλιντρόπικς, ακόμα μια άστοχη επίσης, παραμένουν κολλημένοι στο 25. Τσακανίκας, δεν πάει κανένας πάνω στον Καραγιάννη, εκείνος επιλέγει να πασάρει. Τζανέτης. Γράσος. Θα επιτέλους καλάθι για τους Φλιντρόπικς. 38-27. Διαχείρος Γράσου. Έπειτα από 6,5 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο βρίσκουν τους πρώτους πόντους. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι. Αθανασόπουλος θα το πάρει από τα αριστερά και τη λύση εκεί πήρε το rebound. Γράσος Ευθυμιόπουλος το σκέφτηκε για λίγο. Περνάει έπειτα από την προσποίηση. Δεν καταφέρει να πετύχει κάτι. Αθανασόπουλος. Καραγιάννης. Ξανά Αθανασόπουλος. Πάει με φορά προς τα μέσα. Η μπάλα πρέπει να χτύψει στον Τζανέτη εκεί και να κατελήξει εκτός. Όπως έδειξε ο διαιτητής, η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Τσαγανίκας παίρνει και εκτελεί αμέσως, δεν είναι καλό το σουτ. Το ξέρει και ο ίδιος, τα βάζει με τον εαυτό του. Αρχέλαος. Τζανέτης έχει βάλει πλάτη, γυρίζει αστοχή. Κάπως σωστά τον Φλιντρόπικς στην τρίτη περίοδο. Περνάει εκεί ο Αθανασόπουλος, ήρθε με φόρα. Πάει μέχρι το τέλος για το 40-27. Ανεβαίνει η διαφορά με τον Αθανασόπουλο να προσφέρει πολλά στις τελευταίες φάσεις. Θυμιόπουλος, δεν είναι καλό το σουτ. Ζητάει και αλλαγή, σηκώνεται αμέσως ο Βασίλης Γκατζηρούλης για να περάσει το μάτς. Αθανασόπουλος ξανά βρίσκει την λύση. 42-27. Ξεφεύγει σιγά σιγά η διαφορά. Αρχέλαος θα έχετε κόντρα σε δύο, θα την νικήσει. 42-29. 1,5 λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο.
Θανασόπουλος, πάσα του Δέμπερ, ναι, αλλά διορθώνει ο ίδιος. Στο έδαφος ο Βασίλης Κατζηδρούλης, πιέζει ο Τζανέτης. Στο έδαφος τώρα ο Σγουρίδης. Έχει χτυπήσει εκεί ο Αρχέλαος, ο οποίος φαίνεται να γύρισε το πόδι του. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Τσακανίκας Αθανασόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή Αρχέλαος τώρα, θέλει να ανεβάσει ταχύτητα. Πάει μέχρι το τέλος, απλώνει το χέρι του αντικανονικά ο Τσακανίκας και παίρνει το φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Αρχέλαος, έπειτα από το τρίτο ομαδικό των γηπεδούχων. Τρία υπενθυμίζω έχουν και οι Flint Tropics μέχρι στιγμής. Αστοχή στην πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Το rebound στα χέρια των φιλοξενούμενων. Τζανέτης παίζει με τον Σεράφιμ Γκατζηρούλη. Από τα δεξιά εκείνος αστοχή στο τρίποντο. Βασίλης Γκατζηρούλης τώρα ανανεώνει ξανά για την ομάδα του. Τζανέτης. Ενώ μπήκαμε και στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Με το δεξιό ο Γκατζηρούλης θα βρει στόχο. 42-31. Μειώνουν κάπως τώρα οι Flint Tropics. Διαφορά στους 11 πόντους. Λαγουρός περνάει για τον Σκουρίδη. Τζανέτης θα κάνει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Ζητάει αντιαθλητικό ο Σκουρίδης, αλλά νομίζω πως δεν είναι αντιαθλητικό. Χαμηλά το φαουλ όπως λένε οι διαιτητές. Λαγουρός. Κουρίδης εκεί δίχως να αντιστάσει. 44-31. Είναι 15 δευτερόλεπτα τώρα, όλα στην διάθεση των Flint Tropics. Δεν περνάει η πάσα. Το έδαφος δύο παίχτες των γηπεδούχων, οι οποίοι φαίνεται να έχουν συγκρουστεί. Δεν νομίζω πως έχει γίνει κάτι το σοβαρό. Ας ελπίσουμε κιόλας να μην έχει γίνει κάτι το σοβαρό. Πάει στον πάγκο Αθανασόπουλος. Πάμε και εμείς σε μια διακοπή για να συνεχίσουμε με την επανέναρξη του μάτς. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το μάτς. Ο Αθανασόπουλος έχει καθίσει στον πάγκο. Δεν δείχνει να έχει κάτι το σοβαρό. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τα καμάρια. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Αρχέλαο, αλλά δεν θα φτάσει στην μπάλα. Θα κλέψει ωστόσο ξανά ο ίδιος και θα φτάσει στο layup. 44-33 και αυτό είναι και το τελικό σκορ έπειτα από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 44-33, στο συν 11 τα Γκραν Καμάρια, στο μείον 11 η Flint Tropics. Γράφος ξεκινάει άστοχα την περίοδο. Τσακανίκας περιστρέφεται ωραία για να ξεφύγει από τον Βασίλη Κατζηρούλη, παίρνει ξανά. Η μπαλά φτάνει στον Καραγιάννη. Ξανά Τσακανίκας.
Ψάχνει την πάσα Καραγιάννη, συνεργάζονται οι δυο τους, θα πάρει τελικά αυτό στο σούτ και καλά κάνει, θα εκτελέσει για 3, 47-33. Νομίζω είχαμε πολύ ώρα να δούμε τρίποδο στην αναμέτρηση. Το είδαμε τώρα από τον Καραγιάννη, ενώ έχουμε και, και την τάπα από τον Λαγούρο. Πολύ καλή άμυνα πάνω στον Αρχέλαο. Γράσος. Τσεκερίς. Βάζει πλάτη. Γυρίζει κοντρα στον Σγουρίδη. Σεραφείμ Κατζηρούλης είναι εκεί για το rebound και για το καλάθι. 47-35. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα γρήγορα γρήγορα από τον Βασίλη Κατζηρούλη. Σεραφείμ Κατζηρούλης εκτελεί ξανά για 3. Πανηγυρίζει τώρα στην πλευρά των Φιλτρόπικς. 47-38 πλέον το σκορ. Με τους φιλοξενούμενους να ρίχνουν την διαφορά σε μονοψήφιο και τα Γκραν Καμάρια να καλούν time out. Επιστροφή έπειτα από το time out των γηπεδούχων. Με τους φιλοτρόπικς να έχουν ξεκινήσει καλά την τέταρτη περίοδο και να έχουν ρίξει την διαφορά στους 9. 47-38 τώρα το σκορ. Ζαλακώστας, ο οποίος επέστρεψε στο μάτι για τους γηπεδούχους. Έτερος Ζαλακώστας τώρα, υποπίεση εκτελεί από το πλάι. Τελείωνε και ο χρόνος επίθεσης. Αρχέλαος γυρίζει. Τσέκερης ακολούθησε τη φάση. Ψάχνει πάσα έξω, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Γράσου, ο οποίος προσποιείται. Κρατάει στον έλεγχο του την μπάλα, αλλά θα δεχτεί την τάπα από τον Χρυσίνα. Σκουρίδης πιέζεται από τον Κατζηρούλη, βρήκε την πάσα για τον Ζαλακώστα. Καραγιάννης τώρα. Μένει μόνος του, αλλά δεν εκτελεί, δεν βιάστηκε εδώ πέφτει των γηπεδούχων. Ζαλακώστας. Σκουρίδης θα πετύχει το καλάθι με την βοήθεια του ταμπλό. 49-38. Αρχέλαος θα βρεθεί στο έδαφος. Θα πάρει το φάουλ από τον Χρυσίνα. Για να σκουπιστεί το παρκέ. Χρησιμοποιεί εκεί τυπούς του τρόπους ο Ζαλακώστας. Βασίλης Γατζηρούλης, άστοχος στο τρίποντο. Ο έτερος Γατζηρούλης εκεί πήδηξε ψηλότερα από όλους, πήρε το φάουλ. Και θα οδηγηθεί τώρα στις βολές. Πρώτο ομαδικό για τα Γκραν Καμάρια στο 4ο δεκάλεπτο, δεύτερο ομαδικό, με συγχωρείτε. Έστοχος η πρώτη, 49-39. Έξω η δεύτερη, Σγουρίδης εκεί. Γραπώνει την μπάλα, Ζαλακώστας τώρα από τα δεξιά. Βασίλης Ζαλακώστας τώρα. Συνεργάζεται με τον Γιώργο, ο οποίος φαίνει βορέα μπροστά την μπάλα. Καλή άμυνα από τους Φιλιτρόπικς. Τα 5 δευτερόλεπτα τώρα οι γηπεδούχοι, οι οποίοι θα βρουν το καλάθι για το 51-39. Τσεκερίς, σκαστή πάσα περνάει για τον Τζανέτη, έχει ψωμένα χέρια μπροστά του εκείνος και θα πάρει το φάουλ από τον Καραγιάννη.
Τώρα είναι όλα έτοιμα για να εκτελέσει ο Τζανέτης. Άστοχος στην πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη εύστοχα, 51-40. Ζαλακώστας περνάει από τον Βασίλη Κατσιρούλη. Τζανέτης τώρα μπροστά του. Σβουρίδης. Καραγιάννης στη γωνία, πάει στο φλότερ, ευστοχή. Όμορφο καλάθι εδώ από τον Καραγιάννη για το 53-40. Μαρτσέλαος. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Σεραφείμ Γκατζηρούλη. Θα εκτελέσει εκείνος για τρεις. Δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Τσεκέρης. Αρχέλαος. Τα 8 δευτερόλεπτα. Αρχέλαος κρατάει. Κάνει και το βήμα πίσω για να εκτελέσει. Αστοχή και αυτή η προσπάθεια. Παραμένει στις 13 η διαφορά. Με 5 και 20 ακόμα για το φινάλε. Όλο το δρόμο μέχρι μέσα ο Ταλακώστας. Δεν τα καταφέρνει. Σεραφείμ Γκατζηρούλης τώρα έχει ανοιχτό γήπεδο, ανενόχλητο στο δεξί λέει, 53-42. Ταλακώστας, τον πιέζει ο Αρχέλαος, θα γίνει ακόμα ένα κλέψουμε από τους φιλοξενούμενους. Ο Αρχέλαος είναι αυτή τη φορά που φεύγει στον ευνηδιασμό. Τον δυσκόλεψε και ο Ζαλακώστας, ο οποίος τον ακολούθησε. Περνάει πάσα από τον Σεραφείμ Γκατζηρούλη, πάσα που είχε στόχο τον Σγουρίδη. Αλλαγή τώρα για τους κίτρινους ο Κουδούρης. Επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Χρυσίνα. Που πέρασε τώρα στο ματ, αστοχή στο τρίποντο. Αρχέλαος γυρίζει, αποφασίζει να πασάρει τελικά. Τζανέτης δεν μπορέσε να εκτελέσει εύστοχα. Κατζηρούλης κάνει λάθος πάσα. Σκουρίδης εκεί ανενόχλητος αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 55-42. Έχουν εκεί ποινή στον προπονητή των γηπεδούχων. Μια μαρτυρήθηκε για κάποια φάση ο τεχνικός των γηπεδούχων. Θα αποβληθεί Τζανέτης. Τζανέτης είναι στην γραμμή των βολών. Και τα συνεχίζεται στο παιχνίδι. Καθώς ο τεχνικός των γηπεδούχων αρνείται να πέρασει εκτός τώρα, θα το κάνει και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας. Τζανέτης είναι στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Σαράντα δύο παραμένει το σκορ. Ήταν μία η βολή, ήταν η βολή της τεχνικής ποινής. Βασίλης Γκατζηρούλης
αλλά κιλά φτάνει στον Βασίλη Κατζηρούλη και πάλι Σεραφείμ τώρα στο έδαφος σηκώνεται, αλλά έχει κάνει βήματα. Κουντούρης 3-40 ακόμα για την λήξη. Καραγιάννης αστοχή. Αρχέλαος είδε την μακρινή πάσα για τον Τζανέτη. Εκείνος δεν την κάνει ασίστ. Κύλησε εκεί η μπάλα στο Στεφάνη. Στάθηκε άτυχος. Καλακώστας. Έχουμε τεχνική ποινή στον Βασίλη Κατζηρούλη, ο οποίος περνάει έξαλλο στον πάγκο. Διακόπτουμε τώρα για λίγο, καθώς έχουμε μία στιγμή έντασης και επιστρέφουμε με την επανέναρξη του μάτσου. Στις βόλες ο Κουντούρης ευστόχη στην πρώτη, 56-42. Ευστόχη και στην δεύτερη για το 57-42. Να δούμε για ποιον. Είναι η κατοχή. Έχει χαλάσει λίγο το μάτς από αυτά που συνέβησαν στα τελευταία λεπτά. Σηκώνει το έτερος Ζαλακώστας για να στοχίσει, 59-42. Ευθυμιόπουλος. Σκαστή πάσα. Φτάνει στον Τζανέτη, εκείνος δεν μπορεί από κοντά να πετύχει κάτι. Μέχρι το τέλος ο Ζαλακώστας με ένα ωραίο ανάποδο lay-up. 61-42. Λάθος τώρα από τους Fleet Tropics η κατοχή. Περνάει στα Γκραν Καμάρια, τα οποία έχουν φτάσει πλέον στο συν-19 και έχουν ευκαιρία να αυξήσουν κι άλλο την απόσταση. Πανασόπουλος. Καλή άμυνα από τον Τζανέτη, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους, αν κατάλαβα καλά. Κουντούρης εξελίγει για τρεις. Σεραφείμ Κατζηρούλης προσποιείται, αφήνει στον Ευθυμιόπουλο, παρά λίγο να χάσει εκείνος την μπάλα. Πάσα φτάνει στον Γράσο. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Σεραφείμ Κατζηρούλης θα πάρει το φάουλ. Νομίζω είναι για τρεις. Ναι, είναι τρεις οι βολές. Στόχος στην πρώτη, 61-43.
την Τρίτη για το 61 44. Κουντούρης σηκώνεται, εύστροφη. Ο Λαγουρός 63-44. Εφηνιόπουλος.